Λοιπόν, μόλις χθες γυρίσαμε από ένα ταξίδι που έκανε αντιπροσωπεία του Δήμου μαζί με το χορευτικό του Δήμου μας στη Νέα Υόρκη, καλεσμένοι από τον Πανηλιακό Σύλλογο της Νέας Υόρκης, για να παραστεί το χορευτικό του Δήμου μας στις ετήσιες εκδηλώσεις που κάνουν οι ομογενείς μας στην Νέα Υόρκη. Ήταν η 46η εκδήλωση που έκαναν οι ομογενείς της Νέας Υόρκης, την οποία πρόσκληση εμείς με τα χαράς αποδεχτήκαμε. Όπως είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και όταν ανακοίνωσα την πρόσκληση και στο τελευταίο συμβούλιο που ανακοίνωσα ότι φεύγει η αντιπροσωπεία, οι ομογενείς, και οφείλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, όχι απλώς μας κάλεσαν να παρευρεθούμε, αλλά άνοιξαν και τα σπίτια τους να μείνουμε, για να μπορέσουμε να μην χρεώσουμε το Δήμο μας ούτε ένα ευρώ και να γίνει και ευκολότερη η δυνατότητα των αυτών που ήθελαν να συμμετέχουν να πληρώσουν μόνο το εισιτήριό τους και να παραμείνουν όσες μέρες μείνουν στην Νέα Υόρκη χωρίς να χαλάσουν ούτε ένα ευρώ. Πράγματι, η Εκκλησία, η Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαράντου, η οποία φιλοξένησε 10 άτομα, η οικογένεια του Νίκου του Συνόπου, η οποία φιλοξένησε 11 άτομα, και 2 άτομα που φιλοξένησε η κυρία Γιώτα Πατλιά από τον Καρδαμά, βοήθησε τα μέγιστα για να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι. Τα υπόλοιπα χρήματα, τα 500 ευρώ που στήχησε το εισιτήριο, τα έβαλαν οι συμμετέχοντες. Τώρα, πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι οι ομογενείς μας είχαν μία πολύ ωραία εκδήλωση σε ένα κέντρο το οποίο ήταν ένα κέντρο ομογενούς. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 150-170 άτομα στην εκδήλωση των ομογενών της Νέας Υόρκης με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ομοσπονδίας Πανηλιακών Συλλόγων Αμερικής και Καναδά, όπου με όλους τους Προέδρους των Συλλόγων είχα επικοινωνία, με ευχαρίστησαν εκ μέρους της Ομοσπονδίας για την εξωστρέφεια που δείχνει τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας, ανταποκρίνεται σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουν και αυτοί με τη σειρά τους, οφείλω να πω, δείχνουν την αγάπη τη δική μας προς αυτούς, γιατί όποτε και να τους έχουμε ζητήσει βοήθεια, πράγματι απλόχερα μας την έχουν δώσει. Και εννοώ τη βοήθεια που έδωσαν και για τα 2 νοσοκομεία, και για το νοσοκομείο της Αμαλιάδος και για το νοσοκομείο του Πύργου και για το νοσοκομείο και για το κέντρο υγείας στο Σιμόπουλο, και προσεχώς πάλι κάτι ετοιμάζουν για να μας βοηθήσουν. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι πήγαμε για να εξασφαλίσουμε κάποια βοήθεια. Δεν πήγαμε σαν ζητιανιακή. Εκεί πήγαμε να εκφράσουμε την αγάπη μας, τη συμπαθιά μας, να μας δουν, να τους δούμε. Πρώτη φορά μας είπαν ότι πήγε τόσο μεγάλη αντιπροσωπεία και χορευτικό του Δήμου να συμμετέχει στις εκδηλώσεις τους. Ήταν κάτι το συγκινητικό, να βλέπεις άτομα τα οποία λείπουν 50 και 60 και 70 χρόνια και να κλαίνε από συγκίνηση σε μια τέτοια εκδήλωση.
είναι κάτι το οποίο δεν περιγράφεται αν δεν το ζήσει κανένας. Πέρα από τις συναντήσεις με την ομογένεια στις αιτήσιες εκδηλώσεις, τη δεύτερη μέρα ο Πανηλιακός Σύλλογος και μόνο πρόσφερε στο χορευτικό και στη συνοδεία ένα γεύμα στο σπίτι των Λιμνίων, γιατί ο Πανηλιακός Σύλλογος μέχρι στιγμής δεν έχει αποκτήσει το δικό του σπίτι. Τους εύχομαι γρήγορα να το αποκτήσουν, ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν ευκολότερα τις εκδηλώσεις τους. Είχαμε και επαφές με τον Εθνικό Κήρυκα, ο οποίος δημοσίευσε την άλλη μέρα, και έχω και αντίγραφο εδώ που μας έδωσε ο κύριος Διαμαντάρης την εκδήλωση, με τα καλύτερα λόγια είχε γραφτεί το ρεπορτάζ και για την πανηλιακή κοινότητα Νέας Υόρκης, αλλά και για την αντιπροσωπεία που βρέθηκε και πρόσφερε χαρά στους συντοπίτες μας. Η άλλη επίσκεψη, βέβαια, με τον κύριο Διαμαντάρη, πέρα από την εκδήλωση αυτή, μιλήσαμε και για διάφορα θέματα. Μιλήσαμε για το αντάμωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι και μας υποσχέθηκε ότι το φετινό θα το καλύψει. Μιλήσαμε και για την περιοχή μας, την οποία γνωρίζει πολύ καλά, και του είπαμε ότι πρέπει να κάνει κάποια ρεπορτάζ, ούτως ώστε και να προσελκύσουμε επενδυτές στην περιοχή, διότι κάποιοι άλλοι ομογενείς, όπως ανέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, από το Λος Άντζελες και μάλιστα Κύπροι, αγόρασαν στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και συγκεκριμένα στην Ήλιδα, μία έκταση γύρω στα 200 στρέμματα, για να κάνουν επενδύσεις εκεί, να φτιάξουν πέρα από ξενοδοχεία και ένα μνημείο, το λεγόμενο μνημείο των αθανάτων, για την εκεχηρία. Του είπαμε ότι πρέπει να διαφημιστεί η περιοχή μέσω του έντυπου τύπου, όπου είναι η βροντερή φωνή των Ελλήνων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, να γίνει γνωστή η Ηλία μέσω του Εθνικού Κήρυκα, που είναι το αρχαιότερο έντυπο, και είμαστε περήφανοι γιατί αυτός που το ίδρυσε ήταν ο Πέτρος ο Δατάνης. Τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του γιόρτασαν πρόπερση και πάλι αντιπροσωπή από το Δήμο μας ήταν παρούσα στις εκδηλώσεις. Δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα θα γίνει ένα ρεπορτάζ και θα αρχίσει ο Εθνικός Κήρυκας να δημοσιεύει τις ομορφιές της περιοχής μας, την ιστορία μας, τις αρχαιότητες, τα βυζαντινά μουσεία, μνημεία, τις παραλίες και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο. Η δεύτερη επίσκεψη ήταν στον πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, ο οποίος και αυτός, η καταγωγή του από εδώ, είναι ο Κώστας ο Κούτρας, που έχει καταγωγή από το Κούμανι. Μας δέχτηκε στο προξενείο της Νέας Υόρκης, συζητήσαμε πέρα από τα τυπικά πώς μπορούν να αναπτυχθούν σχέσεις, πώς μπορούμε με όλους αυτούς που συνεργάζονται όχι μόνο τουριστικά αλλά και επαγγελματικά με τα αγροτικά προϊόντα, με τις εξαγωγές, να βοηθηθούν, να ξέρουν ότι εκεί θα βρουν ένα στήριγμα, ότι εκεί το προξενείο, ό,τι χρειαστούν, μας έδωσε τα τηλέφωνά του, το προσωπικό του τηλέφωνο, να μπορούν να απευθύνονται και να διευκολύνονται οι διαδικασίες, αλλά και να ξέρουν ότι αν αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα θα έχουν κάποιον στον οποίο μέρα ή νύχτα μπορεί να απευθυνθούν. Η άλλη επίσκεψη ήταν στον Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτιού Αμερικής, τον κύριο Δημήτριο, κύριο Δημήτριο, ο οποίος λόγω του Ιωνικού χωριού είναι γνώστης της περιοχής μας, γνωρίζει την Αμαλιάδα, έχει φίλους εδώ, έχει
την καλύτερη άποψη για την περιοχή μας. Μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι κράτησε την αντιπροσωπεία πάνω από μια μισή ώρα στην Αρχιεπισκοπή και μας μιλούσε και για τις δραστηριότητες της Εκκλησίας. Ξέρετε ότι οι Ομογενείς έχουν στηρίξει όλες τους τις επαφές μέσω της Εκκλησίας. Η Εκκλησία στο εξωτερικό είναι ο συνδετικός κρίκος όλης της Ομογένειας. Τα σχολεία και μάλιστα και ένας από τον Καρδαμά είναι υπεύθυνος για την παιδεία της Ομογένειας σε όλη την Αμερική και είναι ο κύριος Ευθυμιόπουλος, ο οποίος και αυτός ήταν παρόν στη συνάντηση και μαζί του μιλήσαμε και είχαμε μία πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ο Αρχιεπίσκοπος, παρά την ηλικία του, γιατί από ό,τι διάβαζα είναι 91 ετών, θέλει τους δεσμούς με την Λία, γιατί έχουν φιλοξενηθεί και φιλοξενούνται, όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο παιδιά από την Αμερική εδώ, παιδιά τα οποία έρχονται, αποκτούν γνωριμίες, επαφές, βλέπουν τους δικούς τους και είπαμε ότι η Εκκλησία εκεί είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των Ομογενών. Τα πάντα στηρίζονται στις επαφές που έχουν με την Εκκλησία. Το τελευταίο που ήθελα να αναφέρω είναι η επίσκεψη που κάναμε στο Άγαλμα της Ελευθερίας και στο νησάκι της Έλλης, όπου ήταν ο τόπος από τον οποίο περνούσαν οι Ομογενείς μέχρι το 1954 που ήταν ανοιχτό. Μετά την ταλαιπωρία του ταξιδιού για να τους καταγράψουν, να τους εξετάσουν και όσοι είχαν την τύχη να παραμείνουν και οι υπόλοιποι, αν είχαν προβλήματα υγείας ή δεν ξέρω με τι άλλα κριτήρια τους εξέταζαν και τους δεχόντουσαν τότε, αν δεν ανταποκρίνονταν, να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Εκεί θα πω και κάτι συγκινητικό για μένα. Είδα και το φίλο που είναι καταγεγραμμένος, ο πατέρας της μάνας μου, ο παππούς μου, ότι έφτασε στην Αμερική στις 2.11 του 20. Το ίδιο βρήκε και ένας άλλος δημοτικός σύμβουλος, ο Ηλίας ο Ευσταθόπουλος, ο παππούς του οποίου και αυτός είχε περάσει από εκεί. Αυτός είχε πάει ένα μήνα αργότερα, το 12ο του 2020. Του 1920, περίπου, εδώ και έναν αιώνα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Να ευχαριστήσω και πάλι από την πλευρά μου τους Ομογενείς της Νέας Υόρκης, οι οποίοι δεν άνοιξαν μόνο τα σπίτια τους, άνοιξαν και την καρδιά τους και μας φιλοξένησαν. Και επίσης το συγκινητικό και με τους προέδρους όλων των άλλων πανηλιακών σωματείων και της Καλιφόρνιας και της Βοστόνης, όπου παρευρέθηκαν στον ετήσιο χορό, ήταν ο Βασίλης ο Καρκάς εκεί με την οικογένειά του, και της Νέας Αγιαρσέης ο Αγισίλαος ο Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος είναι και αμαλιαδαίος, αλλά και όλοι οι άλλοι από τη Βόρεια Καρολίνα, από το Μόντρεαλ,
από το Τορόντο, από το Σικάγο, οι οποίοι δεν έπαψαν να μας τηλεφωνήσουν, να μας ευχαριστήσουν όλοι και να μας πούν ότι τέτοιους δεσμούς τους θέλουν με τη Μητέρα Πατρίδα, γιατί παρά τα τόσα χρόνια που έχουν εκεί, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί από αυτούς έχουν προκόψει, έχουν προοδεύσει εκεί, έχουν ανέβει ψηλά, δεν ξέχασα ποτέ τον τόπο που τους γέννησε και δεν ξέχασαν ποτέ ότι πρέπει να φυλάνε σαν κόρη οφθαλμού τα ήθη και τα έθιμά τους και τα κουβαλάνε μαζί τους στη νέα τους πατρίδα. Τους ευχαριστώ όλους για ό,τι έκανα και πάνω απ' όλα για το γεγονός ότι άνοιξε την καρδιά τους συμμετέχτηκα. Τώρα, μαζί μου ήταν από την πλευρά των Δημοτικών Συμβούλων ο Γιάννης ο Αθανασόπλος, ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, ο Ηλίας ο Ευσταθόπλος, ο πρόεδρος της Ακινήτων, η Δήμητρα η Βαρελά, η πρόεδρος της Κοινότητας Αμαλιάδας, ο Ηλίας ο Τουτούνης, ο ειδικός σύμβουλος για θέματα πολιτιστικά και λαογραφικά, ο Αλέξης ο Μανολόπουλος, ο πρόεδρος του Ηλίου και ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος, ο δάσκαλος του χορευτικού που εντυπωσίασαν και συγκίνησαν τους πάντες με τους χορούς που χόρεψαν και την πρώτη μέρα στην εκδήλωση για την 46η ετήσια χορεσφαιρίδα του Συλλόγου, αλλά και την άλλη μέρα που μας έκαναν το τραπέζι στο κέντρο, στο σπίτι των Λιμνίων, όπως είπα. Θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τίνο τον Λυκογιάννη, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις και τον επισκέφθηκα μαζί με τον Ηλία στο σπίτι του έξω από τη Νέα Υόρκη, όπου μας συνόδευσε ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας, ο Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος, και πήγαμε να το δούμε, το θεώρησα υποχρέωσή μου να το κάνω αυτό, γιατί λόγω και του μεγάλης ηλικίας που έχει δεν μπόρεσε να έρθει, και ο λόγος που θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα είναι γιατί μας έστειλε μία χρυσόδετη συλλογή με όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Μία συλλογή την οποία σε λίγο φτάνει, την έχει στείλει και πλήρωσε και τα έξοδα της αποστολής. Θα τη δείτε σε λίγο, όπου θα κοσμήσει τη βιβλιοθήκη του γραφείου του Δημάρχου, και ήταν κάτι συγκινητικό από την πλευρά του, και παιδιά έχει και εγγόνια, αλλά ήθελε να τη χαρίσει στο Δήμο Ήλιδας για όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Όχι, μου λέει, καλύτερα να τη χαρίσω, τα παιδιά μου θα μπουν στο ίντερνετ και θα διαβάσουν, καλύτερα να έρθει εσάς, γιατί βρήκαμε κάτι το οποίο εγώ είμαι 90 χρονών, μου λέει, δεν το είχα ζήσει άλλη φορά. Και γι' αυτό το λόγο τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος θα ήθελα να πει δύο κουβέντες για την εμπειρία του εκεί, για το τι αισθάνθηκε και για το γενικά για τη συμμετοχή του χορευτικού σε αυτή την εκδήλωση. Ναι. Εγώ προσωπικά και τα μέλη του χορευτικού του Δήμου μας
ζήσαμε μία πρωτόγονη εμπειρία. Όταν το πέρσι το Φλεβάρι στην πίτα του χορευτικού ο Δήμος μας ανακοίνωσε, ο κύριος Ξοδουλόπουλος, ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε αυτό το ταξίδι, ουσιαστικά δεν το πιστέψαμε. Ζήσαμε όλες αυτές τις μέρες στιγμές ανεπανάληπτες, γιατί νιώσαμε ότι βρήκαμε δικούς μας ανθρώπους στην άλλη άκρη της γης. Όταν είχε γίνει η αρχική πρόταση από το Δήμο, μας ξεκαθάρισε ότι έχει την δυνατότητα μέσω της ομογένειας εκεί πέρα να φιλοξενηθούμε από τους ομογενείς που κατάγονταν την Ηλία, και μας τόνισε από την πρώτη στιγμή ότι από εμάς θα χρειαστεί να βάλουμε τα δικά μας έξοδα, τα εισιτήριά μας και ό,τι χαλάσουμε εκεί πέρα. Η πρόταση που έκανα εγώ στα μέλη του χορευτικού βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Αν υπήρχε δυνατότητα θα μπορούσαν να έρθουν κι άλλα άτομα, παρόλο που έπρεπε να βάλουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να μπορέσουμε να πάμε εκεί. Ωστόσο, όλη αυτή η εμπειρία που ζήσαμε νομίζω ότι κάλυψε το κάθε έξοδο που κάναμε, μας αποζημίωσε, γιατί ζήσαμε αγάπη, φιλοξενία στο μέγιστο βαθμό, πήραμε εμπειρίες, ανακαλύψαμε έναν άλλο κόσμο, ουσιαστικά νιώσαμε ένα πολιτισμικό σοκ με αυτά που είδαμε εκεί πέρα, αλλά κυρίως όμως γνωρίσαμε και κάναμε φίλους που μας άνοιξαν τα σπίτια τους, μας φιλοξένησαν. Ο Νίκος ο Συνόπλος, που είχα την τύχη εγώ να μείνω στο σπίτι του, εκεί μέναμε τα 10 μέλη του χορευτικού. Η υπόλοιπη ομάδα έμενε στην εστία της Χρυσοβαλάντου. Είδαμε, ναι. Ουσιαστικά ανακαλύψαμε μια δική μας οικογένεια στην Αμερική, την οποία δεν ξέραμε. Το χορευτικό εκεί πέρα έδωσε 2 παραστάσεις. Όλοι οι ομογενείς εντυπωσιάστηκαν και τις 2 μέρες. Την πρώτη μέρα χορέψαμε στον χορό τους που είχα στην ετήσια χοροσπερίδα τους, και τη δεύτερη μέρα χορέψαμε σε ένα οικογενειακό τραπέζι που μας είχαν. Ανανεώσαμε ραντεβού, τους ελπίζουμε ότι είπαμε θα βρεθούμε το καλοκαίρι εδώ πέρα, γιατί αρκετοί από αυτούς έρχονται. Μας έγιναν προσκλήσεις να ξαναπάμε πάλι εκεί. Ο Σωτήρης ο Κωνσταντακόπουλος, ο πρόεδρος, μας είπε ότι αν είμαστε καλά σε 4 χρόνια, όταν θα συμπληρώσουν 100 χρόνια, θα μας ξανακαλέσει. Αλλά και από άλλους προέδρους άλλων συλλόγων, είχαμε με το που μας είδαν, μας έκαναν προσκλήσεις ανοιχτές για να βρεθούμε σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Είμαι ο Ηλίας Οντουτούνης, ειδικό συμβούλος του Δημάρχου σε θέματα πολιτιστικά όσον αφορά τη λαογραφία και την ιστορία. Και ένα ακόμα θέμα που μου έχει αναθέσει ο Δήμαρχος για την προώθηση του πολιτισμού μας στους ομογενείς. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, με κάλεσε και εμένα ο Δήμαρχος να συμμετάσχουμε στην αποστολή που θα πηγαίναμε στη Νέα Υόρκη για τον ετήσιο χορό των ομογενών. Πέρα από πριν να ξεκινήσουμε, μου είχε αναθέσει να συντονίσουμε τα εισιτήρια, να συντονίσουμε όλη την οργάνωση που θα πηγαίναμε εκεί πέρα. Ανάθεσα σε κάποιο πρακτορείο να μας βρει τα εισιτήρια. Μας τα έφερε κάπως ακριβά. Τα παιδιά δεν είχαν να πληρώσουν τόσο ακριβά. Και αναθέσαμε στον κύριο Νίκο Χρυσαρθόπουλο, που διαχειρίζεται το διαδίκτυο, και μας βρήκε πιο φθηνότερα εισιτήρια. Και σιγά σιγά όποιος μάζευε τα λεφτά του, που τα δίναμε διαμέσου τραπέζι ή μετρητά, και μας έβγαλε τα εισιτήρια σε όλους. Τις βίζες, μας έκανε τα check-in, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο. Μας εξυπηρέτησε κάτι παραπάνω από όλους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ηλίους της Αμερικής που μας δεχτήκαν με ανοιχτές αγκάλες, που έκλαψαν όταν χόρεψαν τα παιδιά, που δεν μας άφησαν ούτε στιγμή να μας μετακινούν με βαν και με τζιπάκια για να πηγαίνουμε όπου θέλουμε, και την Εκκλησία και τον κύριο
Μελέτιο. Τον κύριο τον Αρχιμανδρίτη το Μελέτιο, που εκεί που είχαμε καταλήξει εμείς εκεί στις εκκλησίες στο κύριο, συναντήσαμε, όπως είπε ο Δήμαρχος, τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Κούτρα, τον Πρόξενο, και είχαμε και την τύχη να συναντήσουμε και τον Κώστα τον Σταθόπουλο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την προώθηση των σχολείων, της παιδείας, σε όλη την Αμερική, όλη η Βόρεια και Νότια Αμερική, και όπου μιλήσαμε για διάφορα θέματα, ανταλλάξαμε απόψεις, τηλέφωνα και όλα τα δίποτα. Εγώ νομίζω ότι αυτή η επίσκεψή μας, σε αυτή την επίσκεψή μας έγινε μια σύσφιξη των σχέσεων πάλι, και όλοι αυτοί οι ανθρώποι θέλησαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσαν, το καλύτερο, μέχρι και που ο Σωτήρης, ο Κωνσταντακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναγιακού, του Παναγιακού Συλλόγου, εξέφρασε την επιθυμία να μας πληρώσει τα εισιτήρια, αλλά εμείς δεν δεχθήκαμε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Γιάννης Οθανασόπουλος, πρόεδρος πολιτής της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λίδας. Και εγώ με το Σύλλογο και με την Επιτροπή που πήγαμε στη Νέα Υόρκη. Όντως μας δέχτηκαν με μεγάλη χαρά, με συγκίνηση, μας ενθουσιάσανε και μείναμε ενθουσιασμένοι και εμείς. Ήταν όλη μέρα μαζί μας, δεν μας άφησαν ούτε λεπτό από κοντά. Μάθαμε πως πήγαν εκεί, μας είπαν για τις δουλειές τους, ανταλλάξαμε διάφορες γνώμες και ήταν μια εμπειρία για μένα πρωτόγνωρη. Πρώτη φορά πήγα στην Αμερική και μπορώ να πω ότι θα τους δεχτούμε και μέσα στο καλοκαίρι. Στο Αντάμωμα. Και αν με ευχαρίστηση θα πάω πάλι, γιατί αν πέρασα τόσο καλά, αν μου είναι τόσο πολλές αναμνήσεις που δεν προλάβαμε να τα δούμε όλα. Αφήσαμε και ορισμένα πράγματα, δεν τα είδαμε. Πάντως, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ και εγώ υποχρεώθηκα πολύ από όλους. Τους ευχαριστούμε και θα τους δεχτούμε με το καλό νέο στην Ελλάδα. Ευχαριστώ.